Ζητήσαμε εξηγήσεις για αυτά τα οποία έχουμε καταθέσει ως ερώτηση και βέβαια δεν έχουμε πάρει κάποια συγκεκριμένη απάντηση, ιδιαίτερα στα σημεία που αφορούν τις αδικίες από τον συντελεστή χρήσης. Από εκεί και πέρα, η πρόταση την οποία κατέθεσα είναι να κρατηθεί για άλλον ένα χρόνο, να διατηρηθεί το ΕΕΤΑ μειωμένο κατά 10%, για να πιαστεί και ο στόχος μπορούμε να μιλήσουμε και για φορολογία στην πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία και να δοθεί ο χρόνος έτσι στο επιτελείο το οικονομικό να επεξεργαστεί ακόμη καλύτερα το νομοσχέδιο, ούτως ώστε να μην έχει αυτές τις αδικίες για να μπορεί να περάσει. Έγινε ένας ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος, όπως πάντοτε κάνει η Νέα Δημοκρατία στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Καταθέσαμε τις παρατηρήσεις μας, καταθέσαμε διευκρινήσεις, ζητήσαμε κάποιες απαντήσεις και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα τοποθετηθεί σε όλες τις παρατηρήσεις που κάνανε οι βουλευτές. Πρέπει να γίνει μια εξισορρόπηση στο θέμα των αγροτεμαχίων, στα οικόπεδα, στους μικρούς οικισμούς και κυρία στα μη ηλεκτροδοτούμενα διαμερίσματα. Κάναμε μια πρόταση να παραμείνει το παλιό χαράτσι, αν μπορεί να παραμείνει, μειωμένο κατά 10% και να επεξεργαστούμε κάτι καλύτερο, το οποίο θα είναι πιο δίκαιο και βεβαίως, γιατί όχι, να διευρυνθεί και η φορολογική, αν θέλετε, βάση των μετινήτων. Αλλά αυτό έτσι, αν περάσει, θα είναι πραγματικά πολύ επώδυνο για την περιφέρεια και ειδικά για τα εγκατελειμμένα μικρά χωριά μας. Θα το ψηφίσετε. Θεωρώ ότι θα το ψηφίσουμε γιατί θα εξορθολογιστεί. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να συζητούμε για άλλου είδους πράγματα. Εμείς στηρίζουμε την κυβέρνηση με όλες μας τις δυνάμεις.